οπλισμένοι με υπομονή θα πρέπει να είναι οι οδηγοί γιόταχοι, φορτηγών, αστικών και τουριστικών λεωφορείων, αλλά και οι οδηγοί δικύκλων, αν επιλέξουν να κινηθούν προς το κέντρο της πόλης μέσω της 28ης Οκτωβρίου. Από την Κυριακή ξεκίνησαν οι εργασίες διαμόρφωσης των πεζοδρομίων και των κοινόχρηστων χώρων από τον Δήμο Ιωαννιτών, που εντάσσεται ως παρέμβαση στο Πράσινο Ταμείο με χρηματοδότηση 1,3 εκατομμύρια. Λόγω των εργασιών από τη Συμβολή των Οδών 28ης Οκτωβρίου και Χαριλάου Τρικούπη απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων στο αριστερό ρεύμα, ενώ δεσμεύεται και το αντίστοιχο πεζοδρόμιο. Έτσι, από τη συμβολή εκείνη, η κυκλοφορία γίνεται σε μία λωρίδα και στις ώρες αιχμής είναι αναπόφευκτο να δημιουργείται μποτιλιάρισμα, ενώ δυσκόλεψαν και οι μετακινήσεις των πεζών. Οι παρεμβάσεις που εκτελούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου αφορούν στις οδούς 28ης Οκτωβρίου, Χαριλάου Τρικούπη και στην προέκταση Φώτου Τζαβέλα, Νότι Μπότσαρη, Κώστα Φρότζου και Δαγκλή. Για το σχεδιασμό της αναμόρφωσης των οδών ελήφθη η υπόψη το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών και οι προβλέψεις για την ιεράρχηση και κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού δικτύου στο κέντρο της πόλης.